67 ετών. Μένουμε στο επίπεδο των συντάξεων που έχουμε σήμερα, 65-67% είναι το ποσοστό αναπλήρωσης, και μένουμε και σε μια πορεία του πληθυσμού που διαφοροποιείται όχι πολύ σοβαρά, γιατί ανάλογα, εάν παραδείγματος χάρη βάλετε 0,5 αύξηση του ΑΕΠ, ο πληθυσμός το 2050 πέφτει στα 8,5 εκατομμύρια. Με την έννοια ότι επειδή δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας, η οικονομία είναι σε μια παρατεταμένη διαρκή ύφεση ή στασιμότητα, έρχονται νέοι από το σχολείο και μεταναστεύουν. Εμφανίζεται μάλιστα και το φαινόμενο της αρνητικής μετανάστευσης σε αυτό το σενάριο. Δηλαδή φεύγουν περισσότεροι και έρχονται λιγότεροι. Είναι μια χώρα γερόντων κλπ. Εμείς δεν έχουμε μείνει μόνο στο σενάριο του 1,5%. Έχουμε ξεκινήσει με 2,5, 1, 1,5, 2 και το καθεξής. Και στο κάθε σενάριο που βάζεις για το θέμα της ανάπτυξης και της απασχόλησης, βλέπεις ταυτόχρονα και αυτά που συμβαίνουν στο ασφαλιστικό, αλλά και αυτά που συμβαίνουν στην οικονομία γενικότερα. Ναι. Γιατί το ασφαλιστικό είναι ένα υποσύστημα του οικονομικού συστήματος. Επομένως, με αυτές τις παραδοχές, μας δείχνει ότι και αν θεωρήσουμε ότι είναι βιώσιμο το σύστημα, τι σημαίνει βιώσιμο αυτή τη στιγμή, οι δανειστές λένε ότι για μας βιώσιμο είναι όταν οι δαπάνες για τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές, δεν θα ξεπερνάνε το 15,5% του ΑΕΠ. Στο οποίο θα μπορούσε να διαφωνήσει κανείς, αλλά εμείς το θεωρήσαμε ότι αποδεχόμαστε αυτόν τον ορισμό, μια και υπάρχει αυτή η συζήτηση και διαπραγμάτευση. Σε αυτή τη βάση. Σε αυτή τη βάση, ακριβώς. Ναι. Επομένως, αν θεωρήσουμε ότι είναι και αυτό, ότι είναι βιώσιμο, που το έχουμε θεωρήσει σαν παράδοχη, τότε τα πρώτα αποτελέσματα που έχουμε από αυτή την έρευνα είναι ότι οι δαπάνες με αυτές όλες τις παραδοχές που σας είπα δεν ξεπερνάνε το 15,5% μέχρι το 2031. Μετά το 2031, επειδή έρχονται αυτό που είπαμε, η γύρα του πληθυσμού, το baby boom κλπ., έχουμε μια υπέρβαση του 15,5% και πάει ξέρω εγώ στο 16,5%, στο 17,5%, στο 16,5%, 17, 17,2% κλπ. Δεν το καλύπτει δηλαδή, θέλω να πω, μέχρι το 2050. Άρα λοιπόν λύνεται το πρόβλημα. Δεν λύνεται το πρόβλημα ακόμα. Κοιτάξτε, και δηλαδή, εγώ το αντιλαμβάνομαι ως μια παράταση του προβλήματος. Όχι, όχι. Κοιτάξτε, είναι καταρχήν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες που προγνώσει και η Μαριλένα, με μια παρατεταμένη ανεργία, με ύφεση κλπ. Είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα. Εκείνο όμως που είναι ενδιαφέρον, τι έχει γίνει στις άλλες χώρες τα προηγούμενα χρόνια. Έχει γίνει λίγο πολύ, αλλά με ήπιους τόνους, αυτό που γίνεται και σε εμάς. Δηλαδή, οι άλλες χώρες έχουν κάνει πριν 5, πριν 10 χρόνια τη μελέτη τους, έχουν δει, εκείνοι έχουν πιο πολύ πρόβλημα με τη γύρανση του πληθυσμού και λιγότερο με την ανεργία, έχουν δει τα ελλείμματα που έρχονται και πώς σχεδιάζουν την κάλυψη των ελλειμμάτων. Κάθε 2-3 χρόνια αυξάνουν λίγο την εισφορά εργαζομένων εργοδοτών και μειώνουν την παροχή. Επομένως, μέσα σε μια περίοδο 20 ετών αυξάνουν την εισφορά 5%, αν ήταν ας πούμε 20 την κάνει 25, και μειώνει την παροχή, αν ήταν ας πούμε το παράδειγμα της Γερμανίας 48 που είναι σήμερα το ποσοστό αναπλήρωση, το κάνει 40. Όμως αυτή τη στιγμή οι έρευνες που γίνονται στα συνέδρια που πηγαίνουμε κλπ. Και οι αξιολογήσεις που γίνονται αυτού του σχεδιασμού, τι προκύπτει. Προκύπτει ότι από μια τέτοια πολιτική που έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται τώρα, το 2030, το 2035, το 2040, τα συνταξιοδοτικά αισθήματα στην Ευρώπη δημιουργούν μια νέα γενιά φτωχών συνταξιούχων. Και ιδιαίτερα για αυτούς που θα βγουν και έχουν στα 35 χρόνια παρουσίας στην αγορά εργασίας, χρόνια ανεργίας, χρόνια ανασφάλισης εργασίας, εποχιακή απασχόληση, ευέλικτη απασχόληση, και δεν έχουν καθαρά 35-40 χρόνια ασφαλιστική παρουσία και έχουν καθαρά 20 χρόνια παρουσίας, τότε οι συντάξεις πάνε στο 550-600 ευρώ. Άρα, κύριε Ρομπότη, επομένως το θέμα είναι να κάνουμε ένα σχεδιασμό, αλλά όχι να οργανώνουμε τη φτωχοποίηση νέων ομάδων του πληθυσμού οι οποίοι θα είναι συνταξιούχοι μετά από 10 χρόνια. Εμείς. Γι' αυτό, που λέτε είναι πραγματικά ένα σύνθετο και δύσκολο εγχείρημα. Έχουμε κάνει αυτό το σχεδιασμό. Δηλαδή, έχουμε αναλογιστικές μελέτες πάνω στις οποίες θα βασιστούμε για να φτιάξουμε το καινούριο. Κοιτάξτε, υπάρχει η αναλογιστική μελέτη που έχουν κάνει οι δανειστές από το 2010, που είναι αυτή που ακολουθείτε τώρα, η οποία προβλέπει μειώσεις για να πετύχει το 15,5%. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται ένα σχέδιο και αυτή τη στιγμή έχει εμπλακεί και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, όπου θα δώσει μια τεχνική βοήθεια
ποσοτικοποίησης, αναλογιστικής δηλαδή ποσοτικοποίησης. Και από την άλλη πλευρά, εμείς σαν ερευνητική ομάδα, που είμαστε υποχρεωμένοι σαν πανεπιστημιακοί, σαν ερευνητές, συνεχώς μελετάμε αυτό ή άλλα συστήματα. Κύριε Ρομπολή, αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Σε διάφορες μελέτες. Αυτό είναι το στάδιο λοιπόν της καταγραφής του προβλήματος. Και είναι βασικό και να ξέρεις και πώς εξελίσσεται μέχρι το 2050. Βεβαίως, όχι μόνο να πεις τι γίνεται αυτή τη στιγμή, αλλά και πώς θα γίνει μέχρι το 2050. Αυτό είναι ένα εργαλείο. Από εκεί και πέρα όμως, η λύση του προβλήματος ποια είναι. Κοιτάξτε, η λύση του προβλήματος σας λέω. Θα μου πείτε πολιτική είναι η λύση του προβλήματος. Ναι, αλλά, προφανώς, αλλά αυτό όμως που θέλει, εσείς ως ερευνητές, ως επιστήμονες, ναι. Προς ποια κατεύθυνση. Ναι, έχει σημασία αυτό που λέτε. Καταρχήν, επειδή στο συγκεκριμένο τομέα οι πόροι είναι ελάχιστοι και οι ανάγκες είναι απεριόριστες, οτιδήποτε αποφασίζεται στο παρόν και στο μέλλον πρέπει να είναι μετρήσιμο. Δηλαδή, δεν δικαιούται κανείς να κάνει λάθος. Γιατί έχουμε ακριβώς αυτή την αντίφαση. Οι πόροι είναι πολύ περιορισμένοι και από την άλλη πλευρά οι ανάγκες είναι απεριόριστες. Όταν αυτή τη στιγμή δηλαδή σας λέει μια έρευνα που έχει γίνει ότι ένα στα δύο νοικοκυριά σήμερα στην Ελλάδα το βασικό του εισόδημα είναι η σύνταξη και η μέση σύνταξη σήμερα είναι 850 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ μιλάμε για σοβαρές ανάγκες που έχουμε να καλύψουμε στην κοινωνία. Από την άλλη πλευρά όμως οι πόροι είναι περιορισμένοι. Είναι ένα επιχείρημα. Άρα πώς θα εξασφαλίσουμε μια ισορροπία ανάμεσα αυτά τα δύο? Αυτό που είπατε, οτιδήποτε αποφασίζεται για το μέλλον πρέπει να είναι σχεδιασμένο και οπωσδήποτε μετρήσιμο. Αυτό που είπατε το χρησιμοποιεί και η κυβέρνηση ως επιχείρημα, αυτό που είπατε για τις συντάξεις. Το θέμα είναι τώρα, είναι δυνατόν να μην μειωθούν οι συντάξεις και να γίνει η αναδιάρθρωση. Ναι. Ωραία. Είναι δυνατόν να μην μειωθούν οι συντάξεις? Αφού αυτό προκύπτει από την. Και αυτά που λέμε τώρα δεν είναι η άποψή μου. Αυτό είναι προκύπτει, η άποψη δηλαδή μελέτη, η οποία η μελέτη είναι μαθηματική, δεν είναι περιγραφική. Δηλαδή το... Δεν είναι δηλαδή ότι έχει ζήσει μια άποψη και εγώ έχω μια άποψη. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή δεν σα λέω την άποψή μου. Εγώ σα λέω τα αποτελέσματα μια έρευνα που είναι καθαρά μαθηματική. Άρα το κουαρτέτο θα δεχτεί. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα διότι. Ναι. Αυτό είναι άλλο θέμα διότι εκείνοι έχουν κάνει τη δική του αναλογιστική μελέτη. Στη δική του αναλογιστική μελέτη λένε αυτό μέχρι το 2050 το 15%, το 15%, 15% του ΑΕΠ εξασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με διαδοχικές μειώσεις όπως μέχρι τώρα. Το θέμα όμως είναι, και εδώ είναι ίσως πολύ σοβαρό και αυτό που προηγουμένως και ο Γιάννης για το θέμα των πολιτικών, από τη στιγμή που έρχεται το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τελευταία, αλλά και σε προηγούμενη, και αναγνωρίζει τα σφάλματα που έχουν γίνει, μεταξύ των οποίων έχουμε και σφάλματα στην αναλογιστική τους μελέτη που έχουν κάνει. Εμείς την έχουμε αξιολογήσει από άποψη καθαρά τεχνική και επιστημονική. Νομίζω ότι μέσα σε μια τέτοια διαπραγμάτευση θα πρέπει η διόρθωση τουλάχιστον από την πλευρά τους και η αποδοχή των σφαλμάτων που έχουν γίνει να αποδεχθούν μια πρόταση η οποία καταλήγει σε αυτό που λένε αυτοί, στο 15%, χωρίς όμως τους τρόπους που υποδεικνύουν εκείνοι, δηλαδή τη συνεχή μείωση. Άρα θεωρείτε ότι θα υπάρξει μια ήπια μεταρρύθμιση, να το πω έτσι, δεν θα υπάρξει σφαγή? Εάν δεχθούν αυτή την πρόταση, η πρόταση αυτή δεν λέει ότι μέχρι το 2050 εξασφαλίζει το πρόβλημα. Η πρόταση λέει μέχρι το 2031, είναι σαφέστατο. Μέχρι το 2031 μπορεί να κρατηθεί αυτό το επίπεδο, το 15,5. Από εκεί γίνεται παραπάνω. Θα μου πείτε όμως πώς θα καλυφθεί, όταν έχεις τώρα μια περίοδο 15 ετών, την οποία βέβαια την προσέχεις, είπαμε μετρήσιμες παρεμβάσεις κλπ. Στη συνέχεια, σε αυτή τη δεκαπεντία μπορεί να δημιουργήσεις προϋποθέσεις και η οικονομία μπορεί να αποκτήσει κάποια δυναμική και αυτό που θα προκύψει από το 2031 μέχρι το 2050 να σχεδιαστεί και να αναπροσαρμοστεί. Δεν δίνει δηλαδή μία ανάσα για δύο ή τρία χρόνια. Δίνει μία ανάσα για 15 χρόνια. Η οποία νομίζω ότι είναι ικανός και αναγκαίος χρόνος να το παρακολουθεί κανείς πάρα πολύ στενά και βέβαια, όπως λέμε και εμείς, για τους λόγους που είπαμε, ότι οπωσδήποτε πρέπει να δημιουργηθεί ένα γραφείο, όπως έχουν κάνει και άλλες χώρες. Άλλες χώρες το έχουν στο γραφείο του Πρωθυπουργού, άλλες χώρες το έχουν στα κοινοβούλια, που κάθε χρόνο παρακολουθούν πώς εξελίσσεται η συνταξιοδοτική δαπάνη τους. Κάθε χρόνο. Για το λόγο, για αυτό που είπαμε, ότι οι πόροι είναι περιορισμένοι, οι ανάγκες είναι απεριόριστες και αυτή η ισορροπία πρέπει να παρακολουθείται πολύ στενά. Και για να μην φτάσουμε στο σημείο, όπως τουλάχιστον και σε διάφορα συνέδρια εσείς το λέτε και αποτελεί πλέον black humor, ας πούμε, πώς το λύσανε το πρόβλημα στην αρχαία Ελλάδα. Ναι, για να μην φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Έτσι. Λίγο πολύ, κοιτάξτε, λίγο πολύ σε σημερινούς όρους
Έχει συμβεί, διότι όταν έχεις μειώσει τις συντάξεις κατά 45% και από την άλλη δεν έχεις λύσει και το οικονομικό σου πρόβλημα, διότι το σκεπτικό αυτό ποιο ήταν, ήταν το 2010 να πάμε σε μείωση συντάξεων για να εξοικονομήσουμε πόρους 10 δισεκατομμύρια περίπου, που θα τα έχουμε σήμερα τα 10 δισεκατομμύρια το 2015, για να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τις υποχρεώσεις τα επόμενα 5 χρόνια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν 10 δισεκατομμύρια. Βέβαια, δεν είπαμε στον κόσμο πώς το λύσανε στην αρχαία Ελλάδα το πρόβλημα. Πώς το λύσανε, γιατί εγώ δεν ξέρω. Ο κύριος Τροπόλης. Πώς το λύσανε. Για πείτε λοιπόν, κύριε Τροπόλη. Αυτό που έχει καταγραφεί στη βιβλιογραφία της κοινωνικής ασφάλισης είναι το λεγόμενο κύο νόμιμο. Το λεγόμενο κύο νόμιμο σημαίνει ότι στην αρχαία Τζιά, σε αυτό το νησάκι που είναι απέναντι από το Σούνιο, η κοινότητα στους συνταξιούχους έδινε ένα συνταξιοδοτικό επίδομα, τα οποία όμως το χρηματοδοτούσαν οι φόροι που έδιναν οι ενεργοί. Όταν κάποια στιγμή οι φόροι που έδιναν οι ενεργοί ήταν λιγότεροι, γιατί οι συνταξιούχοι έγιναν περισσότεροι, κάποια στιγμή υπήρχε μια ανισορροπία. Δεν δεχόντουσαν οι ενεργοί να αυξηθούν περισσότερο οι φόροι, και έτσι κάνανε ένα τραπέζι, το οργάνωσε ο Δήμος. Χορέψανε, τραγουδήσανε, πιο μπροστά όμως αποφασίσανε τι θα κάνουνε, κοινή συνενέση. Και αφού χορέψανε και τραγουδήσανε, είχαν συμφωνήσει μετά στους συνταξιούχους να τους δώσουν κόνιο. Και να τους κόνιο. Και να καθαρίσουν αυτούς που είχαν. Για να απαλλαγούν από τις δαπάνες. Για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Στη βιβλιογραφία έχει καταγραφεί το λεγόμενο κύο νόμιμο. Δηλαδή ήταν μια νόμιμη διαδικασία. Δεν ήταν μια έτσι αυταρχική διαδικασία. Επομένως, για να μην φτάσουμε σε αυτή τη διαδικασία, νομίζω ότι πρέπει να το παρακολουθούμε πολύ στενά το σύστημα για τα επόμενα χρόνια και να μην οδηγηθούμε. Τώρα μέχρι τις 15 Ιανουαρίου πάντως έρχεται, και εσείς από ό,τι καταλάβω θεωρείτε ότι δεν θα είναι σφαγή, δεν θα γίνει σφαγή. Εάν τα μέρη καταλήξουν και έχουν σαν βάση τουλάχιστον αυτή τη μελέτη που κάνουμε εμείς, νομίζω ότι είναι ένας προσανατολισμός που δεν χρειάζεται να ανατραπούν αυτή τη στιγμή στο επίπεδο το βιωτικό των συνταξιούχων που έχουμε φτάσει μέχρι τώρα, αλλά οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να σαν εκτελεστική εξουσία, σαν κοινωνία κλπ, δεν θα πρέπει να εφησυχάσουμε και να πούμε α, με αυτόν τον τρόπο πάμε για 15 χρόνια. Ναι, αλλά πρέπει να το παρακολουθούμε πολύ στενά. Που δεν ρωτήσαμε είναι, την έχουν πάρει υπόψη αυτή τη μελέτη. Αυτή η μελέτη εκπονείται αυτή τη στιγμή. Εγώ σας είπα τώρα τα πρώτα αποτελέσματα, γιατί μου ζητήσατε να έχουμε μια είδηση στη σημερινή εκπομπή και εγώ σας τη δίνω αυτή την είδηση. Ωραία. Άρα, ναι, θα την πάρουν υπόψη και οι συνεχίζουμε. Διαπραγματευτές και όλοι. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία.